84. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Νέο ρεκόρ κρουσμάτων ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΗ σε πανελλαδικό επίπεδο. 5.449 ημολύνσεις, από τις οποίες οι 162 στην Κρήτη, 80 σε Ηράκλειο, 19 σε Λασίθι, 32 σε Ρέθυμνο και 31 στα Χανιά. Οι θάνατοι των ασθενών από COVID-19 ήταν 52, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν χάσει τη ζωή τους 15.990 άνθρωποι. Το 95,4% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Χθες στα νοσοκομεία της χώρας λειτουργούσαν 508 κλίνες μεθ COVID, εκ των οποίων κλειμένες ήταν οι 410, όπως ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων. Στην Κρήτη είναι 57 οι ασθενείς που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. Από τους 57, οι 47 στις κλινικές COVID και 10 στις μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων 5 έχουν διασωληνωθεί. Έντονος ο προβληματισμός στην κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας που ετοιμάζεται για σειρά νέων μέτρων. Ξεκάθαρος ως προς το ενδεχόμενο επιβολής οριζόντιων περιοριστικών μέτρων και lockdown, αποκλείοντας το κατηγορηματικά, εμφανίστηκε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Οι ανακοινώσεις του κυρίου Πλεύρη αναμένονται απόψε στις 6 το απόγευμα. Όποια μέτρα σκεφτόμαστε πρέπει να είναι βιώσιμα σε βάθος χρόνου και το μόνο βιώσιμο είναι ο εμβολιασμός, σημειώνει ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών αναμένεται να αποφασίσει σήμερα την επέκταση του εμβολιασμού με τρίτη δόση και σε άτομα κάτω των 50 ετών. Ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού προσφέρει υψηλή και σταθερή ανοσία, η οποία υπερτερεί της ανοσίας που προσφέρει φυσική νόσηση, δήλωσε η Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου. Στα 12.900.000 οι εμβολιασμοί στη χώρα μας με μία δόση έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι από 6.640.000 πολίτες. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 68,8%. Την επικαιροποίηση των οδηγιών του ΕΟΔΗ για τη διαχείριση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και των στενών επαφών τους επισημαίνει εκ νέου ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου. Μετασεισμική ακολουθία και γραφειοκρατία γανακτούν τους σεισμόπληκτους. Βασίλης Γκεγέρογλου στον 984 θα φτάσω μέχρι τον Πρωθυπουργό για την ανασυγκρότηση του Αρκελοχωρίου. Πολυσύνθετα τα προβλήματα και αναγκαίως οπότε το υπόβαθρο ανασυγκρότησης των πληγέντων περιοχών, επισημαίνει στον 984 ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, με την υπογραφή του πολυδομικού σχεδίου, το οποίο είναι έτοιμο για να καθυστερεί αδικαιολόγητα. Δηλώνει αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τον Πρωθυπουργό για το θεαμένο. Τη Δευτέρα συναντάται με τον Υπουργό Οικονομικών για την ενίσχυση της στήριξης της επιχειρηματικότητας. Αναφορικά με την απάντηση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνου Τσακλόγλου, σε ερώτησή του για την αποζημίωση ειδικού σκοπού σε εργαζόμενους πληγυσών επιχειρήσεων με 534 ευρώ για ένα τρίμηνο, εξέφρασε την ελπίδα να υλοποιηθεί άμεσα. Επίσης, θα τους δοθεί δώρο Χριστουγέννων και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη. Ο Υφυπουργός εξέφρασε από το βήμα της Βουλής την αμέριστη συμπαράστασή του στους κατοίκους της Κρήτης που δοκιμάζονται, διαβεβαίνοντας ότι η κυβέρνηση, ο κρατικός μηχανισμός και η πολιτεία θα μεριμνήσουν συνολικά και θα κάνουν ό,τι περισσότερο γίνεται το συντομότερο δυνατόν για να αποκατασταθεί η ζωή των ανθρώπων που επλήγησαν. Το τηλεφωνικό κέντρο της Δημοτικής Αστυνομίας στο Ηράκλειο 2813-409-500 θα δέχεται τις αιτήσεις καταγραφής ζημιών των πληγέντων κτηρίων από το σεισμό εντός του Δήμου Ηρακλείου μέχρι και τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου καθημερινά εκτός από τα Σαββατοκύριακα 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Απόβαση των παραγωγών της Κρήτης στην Αθήνα την Παρασκευή 5 του Νοέμβρη. Δεν τηρήθηκαν υποσχέσεις της πολιτείας ούτε για τη στήριξή μας ούτε για τους δασικούς χάρτες, με αποτέλεσμα το γενναίο κουτσούρεμα των επιδοτήσεων, είπε στον 984 ο Μανώλης Ορφανοδάκης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Φεστός στο Τυμπάκι. Βάσιμοι οι φόβοι τους τόσο για την επιστροφή επιδοτήσεων, ίσως και αναδρομικά εξαιτίας των δασικών χαρτών, όσο και η παγίωση την επόμενη πενταετία των ποσών που έλαβαν αφέτος. Στον κόμβο των Μουρνιών, όπως ανακοινώθηκε, συγκεντρώνονται την Πέμπτη οι αγροτοκτηνοτρόφοι της ενωτικής κίνησης Χανίων. Δραματικές προειδοποίησεις για το μέλλον της ανθρωπότητας κατά την σύνοδο COP26 για το κλίμα στη Γλασκόβη και προσπάθειες να διατηρηθεί ζωντανή η ελπίδα περιορισμού της ανόδου της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου με άμεσες δραστικές αιτήσεις μείωσης ρήπων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε μεταξύ άλλων την ανάγκη να μην ανακοπεί η μετάβαση στην πράσινη οικονομία λόγω της διεθνούς κρίσης.
Ενοχλημένος με την Αμερικανική βάση στην Αλεξανδρούπολη και με τη συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας, ο Ερντογάν εκδήλωσε ο εκνευρισμό στις Τουρκίες για τις κινήσεις της Ελλάδας στα εξοπλιστικά, με τον Ταγίπ Ερντογάν να κάνει παράπονα στον Γάλλο πρόεδρο για την αμυντική συμφωνία με την Αθήνα. Αποφασίσαμε να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία μας και ειδικά να συνεχίσουμε τις οικονομικές σχέσεις πιο εντατικά. Διαπραγματευτήκαμε την προμήθεια F-16, δεν είδα αρνητική προσέγγιση ούτε σε αυτό το ζήτημα, είπε σε δημοσιογράφος ο Ερντογάν μετά την συνάντησή του με τον Τζον Μπάιντεν επιστρέφοντας στην πατρίδα του. Οι ραγδαίες εξελίξεις μετά την παραίτηση Ζόραν Ζάεφ στα Σκόπια δρομολογούν εξελίξεις με πιθανότερο σύντομα στην εξουσία να βρεθεί η ακραία εθνικιστική δεξιά του ΒΜΑΡΟ, εκτιμά ο καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και πολιτικής θεωρίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιωάννης Σαμάζης, μιλώντας στον 984. Υπό την έννοια αυτή, με την πρώτη αμφισβήτηση της ούτως ή άλλως λάθος συμφωνίας των Πρεσπών, την οποία το ΒΜΑΡΟ χαρακτηρίζει εξ αρχής προδοτική και επιμένει στη χρήση του ονόματος Μακεδονία, θα πρέπει αυτόματα να θέσει θέμα επαναδιαπραγμάτευσής της και να προτείνει το όνομα Κέντρο Βαλκανική Δημοκρατία, κλείνοντας οποιαδήποτε άλλη συζήτηση, είπε. Προημηρεσίας διατάξεως συζήτηση στην Βουλή, ζητάμε επιστολή του προς τον πρόεδρο του σώματος για το κύμα της ακρίβειας που έχει δημιουργήσει κλίμα ασφυξίας στα νοικοκυριά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Στο δρόμο προς τις εσωκομματικές κάλπες του κίνημα αλλαγής, η κοινοβουλευτική ομάδα του κινήματος αποφάσισε ομόφωνα την κατανομή των ρόλων και αρμοδιοτήτων για τη μεταβατική περίοδο μέχρι και τις εσωκομματικές κάλπες. 24ωρη απεργία των σωματείων της δύναμης του ΠΑΜΕ στις 4 Νοεμβρίου και συλλαλητήριο στο κέντρο του Ηρακλείου, οικονομικά και θεσμικά τα αιτήματά τους ενάντια στον νόμο Χατζηδάκη. Μέρα πανελλαδικής δράσης αύριο Τετάρτη για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία με θέμα την ανάκληση των αναστολών εργασίας για τους ανεμβολιαστούς υγειονομικούς. Στις 12 το μεσημέρι συγκέντρωση αλληλεγγύη στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου καλεί όλους όσους επιθυμούν να εργαστούν κατά τη φετινή ηλιοκομική περίοδο στην συγκομιδή του Ελαιοκάρπο να προσέρχονται στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου ή να τηλεφωνούν στο 281-0-281-981 8 το πρωί με 8 το απόγευμα, ώστε να δηλώνουν την επιθυμία τους για εργασία. Νέα διοίκηση εκλέγει στις 28 Νοεμβρίου ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου. Τρεις θα είναι οι υποψήφοι, Κατερίνα Κοσμαδάκη, Νίκος Λογοθέτης και Μιχάλης Σφακιανάκης. Την επέμβαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως, προξένησε δημόσια καταγγελία που αναφέρεται σε περιστατικό αναγκαστικού εγκλεισμού του κοσμήτορα της Σχολής Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης από ομάδα 20-30 ατόμων, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, με τη μνήμη να είναι ενωπή από τον περισσινό διασυρμό του πρίτανη της ΑΣΟΕ από φοιτητές και ενεργικούς. Η κυρία Κεραμέως ζήτησε την παρέμβαση του εισαγγελέα. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 14 του Οκτώβρη και συνδέεται με τη δίωξη φοιτητή για φυσοκόλληση εντός του Ιδρύματος. Από το Ελληνικό Κτηματολόγιο έγινε γνωστό πως ξεκίνησε η διαδικασία κτηματογράφησης σε 6 δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Αχανίων με την προθεσμία να λήγει 18 Ιανουαρίου 2022. Αφορά στους καλλικρατικούς δήμους από Κορώνου, Καντάνου Σελήνου, Κισάμου, Πλατανιάς, Φακίων και Χανίων. Ετοιμάζεται το Εθνικό Σχέδιο για τις Δωρεές Οργάνων Σώματος, ελπίδες για την αλλαγή εικόνα στην Ελλάδα που βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρώπης, με πρώτη την Ισπανία. Οι αποσπασματικές αλλαγές μέχρι σήμερα και οι λήψεις στις δομές υγείας οι αιτίες, εξηγεί στον 1984 η πρόεδρος του Αιματοκρήτη Ειρήνη Γεωργιανάκη. Διαμάντια για την ίδια και παράδειγμα προς μίμηση η ΜΕΘ σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 4 Έλληνες, 3 άνδρες και 1 γυναίκα στο Ηράκλειο για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, του εμπρισμού, παραβάσεις της νομοθεσίας περιόπλων και ψευδούς καταμήνυσης. Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ακόμα Έλληνα κατηγορούμενου για εμπρισμό. Χθες 1η Νοεμβρίου, 2 εκ των συλληφθέντων, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η αστυνομία, προχώρησαν σε ρήψη πυροβολισμών έξω από το σπίτι ενός ατόμου και στη συνέχεια στον εμπρισμό του αυτοκίνητου του. Συνελήφθησαν 6 αλλοδαποί για πλαστοπογραφία πιστοποιητικών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Νεκρός ανασύρθηκε από γκρεμνό περίπου 70 μέτρων, 84χρονος κάτοικος του χωριού Ορεινό Ιεράπετρας,
ο οποίος οδηγώντας το αγροτικό του αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχό του και τραυματίστηκε θανάσιμα. Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Λάγκος όταν κατέρευσε πολυόροφο κτίριο υπό ανέγερση, δεκάδες οι αγνοούμενοι. Η Ινδία και η Κίνα ενδέχεται να γίνουν οι πρώτοι αγοραστές των πιο πρόσφατων ρωσικών αντιεροπορικών πυραυλικών συστημάτων S-500. Αυτό δήλωσε ο διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Στρατιωτικής Τεχνικής Συνεργασίας σε συνέντευξή του, Δημήτρη Σουγκάνεφ. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Στην τελική ευθεία μπαίνει η φάση των ομίλων του Champions League, με το δεύτερο γύρο να ξεκινά σήμερα και να φιλοξενεί τους ομίλους 5-8. Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση που ολοκλήρωσε την 8η αγωνιστική της Super League, καθώς Ιωνικός και Βόλος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Η εθνική μας ομάδα παιδών ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την πορεία της στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με τη μεγάλη χθεσινή νίκη με 1-0 απέναντι στη Γαλλία. Στο μάτς που έγινε στην Κατερίνη, προκρίθηκε ως επικεφαλής της βαθμολογίας στον 8ο όμιλο στη φάση ελίτ της διοργάνωσης. Basket League ή στην Basket League, ο Παναθηναϊκός συνέτριψε με 77-54 τον Κολοσσόρο. 984. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός, άνεμοι από νοτιοανατολικές διευθύνσεις, θερμοκρασία μέχρι και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον 984. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.